ευρισκόμεθα πάντοτε στον Άγιο Κύριλλο της κατηχήσεις του, στην 17η κατήχηση, αγαπητοί μου, ή στην παράγραφο 33, την οποία την περασμένη φορά δεν είχαμε εξαντλήσει. Ο λόγος περί του Αγίου Πνεύματος, και απλώς κάνει αναφορά σημείων από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, για να δείξει πόσο πυκνά αναφέρεται το Πνεύμα το Άγιον στην Αγία Γραφή. Και συνεχίζει ο Άγιος Κύριλλος. Βέβαια κάνει μόνο μία αναφορά, δηλαδή θα λέγαμε αναφέρεται σε χωρία, και τα οποία δεν αναπτύσσει, που να μείνει καιρός, το λέγει ο ίδιος. Εμείς όμως, επειδή έχουμε περισσότερα άνηση, επειδή βαπτιστήκαμε, ενώ οι κατηχούμενοι του δεν είχαν βαπτιστεί και επέκειτο η βάπτισή των, εμείς έχουμε τον καιρό, σαν βαπτισμένοι που είμαστε, να κάνουμε αυτήν την περισσότερα ανάλυση. Αν και ο ίδιος το λέει λίγο πιο κάτω, ότι θα τους μείνει καιρός αργότερα ήδη να έχουν αυτή την γνώση, την περισσότερον αναλυτική. Λοιπόν, και πάλι ο αυτός φυσήν. Ποιος ο αυτός? Ο Απόστολος Παύλος. Αυτό και πάλι λέγει, και πάλι ένα, η αναφορά σε ποικίλα χωρία. Ο το οποίον ετέρες γενές ούτε γνωρίστη της ιής των ανθρώπων, ως μην απεκαλύφθη της Αγίης αυτού Αποστόλης και Προφήτες εν πνεύματι. Αναφέρεται εις τον Θεόν Λόγον, που βεβαίως δεν απεκαλύφθη εις τις προηγούμενες γενές, αλλά τώρα όμως πλέον αποκαλύπτεται, και αποκαλύπτεται εν πνεύματι. Αυτό που πολλές φορές όταν θέλουμε να μεταφράσουμε δυσκολευόμαστε. Λέμε «εν Χριστώ Ιησού εν πνεύματι Αγίω», ότι εγνώστη, εγνωρίστη ή απεκαλύφθη εν πνεύματι. Πώς αυτό? Να σας το πω, να το γνωρίζετε, είναι βασικής σημασίας. Ο πατήρ γνωρίζεται από τον Υιόν, και ο Υιός γνωρίζεται από το Πνεύμα το Άγιο. Κανείς, λέει ο Υιός, δεν έρχεται προς τον Πατέρα παρά διε μου. Κανείς δεν φτάνει στον Πατέρα παρά διε του Ιησού Χριστού. Ακόμη λέγει ο Απόστολος Παύλος, κανείς δεν μπορεί να πει τον Ιησούν Κύριον Θεόν ή μη εν πνεύματι Αγίω. Ώστε λοιπόν δεν μπορώ να πω, να αναγνωρίσω τον Ιησούν Θεόν, εάν το Πνεύμα το Άγιον δεν μου αποκαλύψει τον Υιόν. Δεν μπορώ να το πω. Και κάποτε σας είχα πει ότι ένα στοιχείο να ξέρουμε εάν έχουμε το Πνεύμα του Θεού, βέβαια είναι ανεπαρκές, όχι το χωρίο ανεπαρκές, με συγχωρείτε, είναι ανεπαρκής, θα λέγαμε, η κατοχή μας, αν επιτρέπετε η λέξη κατοχή. Κατοχή, βάζω τη βάζω εντός εισαγωγικών, η κατοχή μας από Πνεύμα Άγιο είναι ανεπαρκής. Θέλουμε κι άλλο Άγιο Πνεύμα, κι άλλο. Σαν να είναι μια ποσότητα την οποία πρέπει να μαζέψουμε και να αποθηκεύσουμε ούτως υπήν. Προσέξτε, ούτως υπήν. Μην το πάρετε το πράγμα κατά γράμμα. Το να πω τον Ιησούν ότι είναι Θεός, όμως είναι θεμελιώδου σημασίας, γιατί ουδέποτε μπορώ να πω τον Ιησούν Θεόν εάν δεν έχω το Πνεύμα το Άγιο. Σαφώς λοιπόν και ρητός,
ουδείς δύναται υπήν Κύριον Ιησούν, τον Ιησούν Κύριον δηλαδή, ημί εμπνεύματι Αγίον. Ώστε γνωρίζω τον Ιησούν ποιος είναι με το Πνεύμα του Άγιο. Θέλετε αυτό να το δείτε κατά έναν μεγαλειώδη και ογκώδη τρόπο? Πότε έμαθαν οι μαθητές? Οι μαθητές του Χριστού, αυτοί που εξελέγησαν από τον Κύριο, αυτοί που έφεγαν και πιαν μαζί του, αυτοί που στάθηκαν αποστολή του, αυτοί που είδαν τα διατρέξαντα στα πάθη του, τη σταυρωσή του, την ανάστασή του, τον ψηλάψαν. Ξέρετε πότε έμαθαν ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός? Όταν ήλθε το Πνεύμα του Άγιον την ημέρα της Πεντηκοστής. Τότε απέκτησαν πλήρη γνώση περί του Υιού του Θεού. Ώστε ποιος είναι εκείνος που αποκαλύπτει τον Υιόν? Το Πνεύμα του Άγιον. Και ποιος είναι εκείνος ο οποίος αποκαλύπτει τον Πατέρα? Ο Υιός. Έτσι ο μεν Πατήρ δια του Υιού εν Αγίω Πνεύματι ενεργεί στον κόσμο, και αντίστροφα με το Πνεύμα του Άγιον δια του Ιησού, δια του Υιού, γνωρίζουμε τον Πατέρα. Αντίστροφα. Κινείται Πατήρ Υιός Άγιο Πνεύμα, εμείς Άγιο Πνεύμα Υιός Πατήρ. Κινούμεθα αντίστροφα. Δηλαδή, ποια είναι η σχέση μας με τον Πατέρα? Είναι εν Αγίω Πνεύματι δια Ιησού Χριστού. Όπως του Πατρός δια Ιησού Χριστού εν Αγίω Πνεύματι. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο, πάρα πολύ, και δεν θα πρέπει ποτέ να το ξεχνούμε, και που είναι δείκτης ότι πρέπει να έχουμε το Πνεύμα του Θεού. Αυτό που το έχουμε βάλει στην άκρη της ζωής μας, σας το έχω πει πολλάκις, δεν το επικαλούμεθα, δεν το γνωρίζουμε, και βέβαια δεν αδικούμε εκείνο, αλλά αδικούμε τον εαυτό μας. Και πάλι λέει ο Άγιος Κύριλλος, διό καθώς λέγει το Πνεύμα το Άγιον, έτσι όπως λέγει το Πνεύμα το Άγιον. Α, λέγει λοιπόν το Πνεύμα το Άγιον, ομιλεί το Πνεύμα το Άγιον, γιατί είναι πρόσωπο. Και πάλι μαρτυρεί δε ημίν και το Πνεύμα το Άγιον, μαρτυρεί και σε μας και το Πνεύμα το Άγιον. Ξέρετε, όταν κάποτε παίρναμε μια απόφαση εν συνόδο, εν εκκλησία, αυτό το εν συνόδο, εν εκκλησία, από δύο πρόσωπα και πάνω, όταν ο Χριστός είπε εάν λέγει συμφωνήσουν δύο ή τρεις εις το εμόν όνομα, εγώ θα τους δώσω εκείνο το οποίο μου ζητούν. Ώστε η συμφωνία μεταξύ δύο ή τριών προσώπων, αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Ήδη έχουμε εκκλησία. Από δύο πρόσωπα και πάνω έχουμε εκκλησία, έχουμε σύναξη. Όταν συμφωνήσουν αυτοί οι δύο ή περισσότεροι άνθρωποι για κάτι, τότε εάν αυτή η συμφωνία είναι εν Θεός, τι θέλει ο Θεός, τότε έρχεται, όπως λέγει εδώ ωραιότατα, μαρτυρεί δε ημίν και το Πνεύμα το Άγιον, ή συνεπιμαρτυρεί, δίνει τη μαρτυρία του το Πνεύμα το Άγιον. Αν με ρωτήσετε πώς μπορούμε να ξέρουμε αυτήν την μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος, όταν κάτι αποφασίσαμε, πώς μπορούμε να ξέρουμε αυτήν την μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος, τι γνωρίσματα μπορούμε να έχουμε, τι θα απαντούσαμε?
Κάπου λέει ο Απόστολος Παύλος σε μια του επιστολή ότι πώς το Πνεύμα του Θεού μπορεί να μένει εκεί που υπάρχουν έρηδες και διχοστασίες. Διχοστασία είναι να γινόμαστε κόμματα. Αυτό θα πει διχοστασία. Εγώ με ένα, δύο, τρεις, πέντε άλλους ανθρώπους έχουμε μια γνώμη. Εσείς άλλη γνώμη, εσείς άλλη γνώμη. Αυτό λέγεται διχοστασία. Πώς μπορεί να αναπαύεται, πώς μπορεί να υπάρχει το Πνεύμα του Θεού εκεί που υπάρχουν έρηδες, τσακώματα, μαλώματα και διχοστασίες, εκεί που υπάρχει ο φθόνος και το μίσος. Λοιπόν, αγαπητοί μου, όταν σε μία σύναξη επήραμε την απόφαση, αφού κάναμε την προσευχή μας για να μας φωτίσει το Πνεύμα του Θεού, τι θα κάνουμε? Και συνεπώς δεν κινούμεθα ερήμην του Αγίου Πνεύματος. Παρακαλώ, προσέξτε αυτό το σημείο, θα δείτε τι θα σας πω. Τότε δεν μαλώσουμε μεταξύ μας, δεν έχουμε έρηδες δηλαδή, δεν αμέσως να πούμε δεν συμφωνώ και εγώ τραβώ άλλο δρόμο. Δεν υπάρχουν αυτά. Υπάρχει μια συμφωνία. Θα έφτανα να πω, έστω και αν μερικοί σε μια σύναξη έχουν μια αντίρρηση, διότι το Πνεύμα του Θεού δεν καταργεί τα πρόσωπα, αντιθέτως τα αναδεικνύει. Όμως η αντίρρηση ίστον να μην είναι αιτία να γίνουν μαλώματα, τίποτα. Μπορεί να πούν θα είχα κάποια αντίρρηση για αυτό το πράγμα, αλλά εάν όλοι συμφωνείτε θα συμφωνήσουμε και εμείς, παρότι που εγώ το βλέπω κάπως διαφορετικό. Το Πνεύμα του Θεού, αγαπητοί μου, αφήνει περιθώρια στα πρόσωπα. Δεν έρχεται να επιβληθεί θες δε θες θα είναι αυτό. Εκείνο που θα πάρει σαν απόφαση, αν είναι σύμφωνο με εκείνο το Άγιο Πνεύμα, τότε θα έλθει να σου δώσει την μαρτυρία του. Και η μαρτυρία έρχεται με την ειρήνη. Όταν ύστερα από μία σύναξη ληφθούν αποφάσεις και επικρατήσει η ειρήνη, η χαρά, η αποφασιστικότητα για να πραγματοθούν οι αποφάσεις, τότε το Πνεύμα του Θεού συνεπιμαρτυρεί. Έτσι να έρθω σε δύο-τρία πρακτικά πραγματάκια. Δύο πρακτικά πραγματάκια θα σας πω. Μια που ο λόγος περί εκκλησίας. Στην εκκλησία κάποιοι άνθρωποι, τιμήσανε και υπηρετούν. Είναι πολύ τιμητικό να υπηρετεί κανείς την εκκλησία. Ξέρετε ότι το διακόνημα του νεοκόρου, νεοκόρος, νέο, το ναι με έψιλον, διότι ελέγεται ο ναός, ελέγεται στην ομηρική γλώσσα νέος. Τώρα την γυναίκα που υπηρετεί τη λέμε ναοκόρα ή νεοκόρα. Είναι ο ναός, νεοκόρος, κόρος, κούρος, ο κούρος, ο κόρος, κούρος, είναι ο νέος. Και συνεπώς είναι εκείνος ο οποίος, ο νέος εκείνος ο οποίος υπηρετεί τον ναόν. Μάλιστα εθεωρήθηκε μεγάλη τιμή για την Έφεσο, το βρίσκουμε αυτό στις πράξεις των Αποστόλων, όταν είχε γίνει πολύ μεγάλη φασαρία από εκείνο τον διαβόητο Δημήτριον, που ήταν ένα είδος βιοτεχνίας που φτιάχνανε αναθήματα και είδε ότι η δουλειά δεν θα πηγαίνει καλά αν επικρατήσει ο χριστιανισμός και ξεσήκωσε την πόλη. Και τότε κάποιος είπε εκεί, για να καταπραίνει το πλήθος, είπε είναι γνωστό ότι η πόλη της Εφέσου είναι νεοκόρος της μεγάλης θεάς Αφροδίτης. Δηλαδή η πόλη ολόκληρη της Εφέσου, η οποία ήταν πρωτεύουσα της Αρθυπατικής Ασίας,
την εποχή εκείνη υπηρετούσε τον ναό της Αφροδίτης. Είναι λοιπόν τιμητικό και το είχε πει αυτό ακριβώς σαν ένα τιμητικό στοιχείο ο ομιλητής, ο τότε εκείνος ρήτορ. Έτσι αγαπητοί, αυτά τα διακονήματα μέσα στην Εκκλησία είναι τιμητικά. Αλήθεια, αν σας έλεγαν, γιατί δεν υπάρχει ειδική γυναίκα να υπηρετήσει μέσα στο ναό, δηλαδή να σκουπίσει, να καθαρίσει τα μεταλλικά μπρούτζινα αντικείμενα, ό,τι κάνει μια γυναίκα μέσα σε ένα ναό, θα ντρεπόσαστε αυτό να το κάνετε και θα το θεωρούσετε υποτιμητικό? Φτάσαμε στο σημείο να βάζουμε καμιά φορά κάποια χείρα γυναίκα εκεί σαν γυναίκα του ναού και νεοκόρων, δηλαδή χείρα γυναίκα, φτωχιά, να τη δίνουμε κάποιο λίγο μισθό. Και αυτά όλα τα στοιχεία μας έδωσαν μια πολύ υποτιμητική εικόνα εκείνης που υπηρετεί το ναό, αν δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και σας το εξήγησα προηγουμένως με την θεά Αφροδίτη στην Έφεσο και τα λοιπά. Έτσι ακόμα προσωπικό, αλλά τώρα θεωρείται ανώτερο προσωπικό. Γιατί ανώτερο? Δεν υπάρχει ανώτερο και κατώτερο μέσα στην Εκκλησία. Είναι η Επίτροπη. Θα βγάλουν, ξέρω εγώ, θα επιμεληθούν το θέμα των εσόδων, εξόδων του ναού, την τάξη του ναού κλπ. Κλπ. Όπως και οι ψάλτες, κάποτε έψαλε ο λαός. Σήμερα ψάλουν μόνο ένας ή περισσότεροι άνθρωποι εις αντικατάσταση του λαού. Και εκείνος και ο ψάλτης υπηρέτης είναι του ναού. Σας ερωτώ, όταν σήμερα σε ένα ναό λαμβάνονται αποφάσεις, πρόεδρος είναι ο ιερεύς. Σας είπα, θα σας πω συγκεκριμένο παράδειγμα. Οι αποφάσεις λαμβάνονται όμορφα, ειρηνικά, με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος ή ερήμην του Αγίου Πνεύματος? Ομονοούν ή διχοστασιάζουν? Τι κάνουν? Και αν κανείς δεν συμφωνεί, την άλλη μέρα θα βγει στην αγορά, στα μαγαζιά, επίτροπος να πει ότι αυτή την απόφαση πήραν, ή να βγει ο πρόεδρος, ο ιερεύς, και να πει η επίτροπη. Γιατί αυτό? Σίγουρα το πνεύμα του Θεού εδώ δεν υπάρχει. Πρέπει, αγαπητοί μου, οι άνθρωποι της Εκκλησίας κατεξοχήν να συμφωνούν. Και θα συμφωνήσουν αν βάζουν στην άκρη τους εγωισμούς του. Κάποιος προτείνει κάτι, αφήνει, είπαμε, το πνεύμα του Άγιον την πρωτοβουλία, λέει κάποιος άλλος. Μήπως είναι καλύτερα λύσεις αυτό που είπε ο αδελφός, να το τροποποιήσουμε κάπως αλλιώτικα? Ναι, θα πουν οι άλλοι. Και αυτός που είπε τη γνώμη, ναι, πράγματι αυτό είναι καλύτερο. Ένας τρίτος, μπορώ να προσθέσω κάτι ακόμη με τροποποίηση? Και του τρίτου η τροποποίηση να είναι μία βελτίωση του δευτέρου και του πρώτου. Πέστε μου, πότε θα συμφωνήσουμε? Όταν δεν υπάρχει ο εγωισμός. Και τότε τι θα έχουμε παρόν? Το πνεύμα του Άγιον. Και το πνεύμα του Άγιον συνεπιμαρτυρεί επί των αποφάσεών μας. Αυτό είναι το ένα παράδειγμα. Το άλλο παράδειγμα είναι, τι λέτε είναι? Σας είπα, Εκκλησία είναι από δύο και πάνω. Ο Κύριος το είπε, όπου δύο και τρεις συνηγμένοι και τα λοιπά. Είναι οι δύο σύζυγοι, δεν αποτελούν Εκκλησία? Και μάλιστα, αν θέλετε, την λεγόμενη κατοίκον Εκκλησία. Αυτοί οι δύο σύζυγοι παίρνουν πάντα αποφάσεις για τη ζωή τους. Συσκέπτονται, αποφασίζουν και ενεργούν. Τώρα, πώς αποφασίζουν και ενεργούν οι δύο σύζυγοι? Ειρηνικά,
ή μαλώνουν, αν έχουν τους εγωισμούς των, δεν πρόκειται ποτέ τίποτα ειρηνικό να κάνουν. Τότε διώχνουν το Πνεύμα το Άγιον, και αυτό είναι το μεγάλο δυστύχημα. Θέλετε οι σύζυγοι να έχουν συνεπιμαρτυρούν το Πνεύμα το Άγιον? Θα πρέπει να παραμερίσουν τους εγωισμούς των. Και τότε όταν η σύζυγος προτείνει κάτι, τότε ο σύζυγος δύναται να βελτιώσει αυτό που προτάθει, και τότε μπορεί πάλι η σύζυγος να βελτιώσει αυτό που είπε ο σύζυγος, και βγαίνει τελικά μια απόφαση πάρα πολύ βελτιωμένη. Δεν μαλώνουν. Εάν δεν θα συμφωνήσω ένας εκ των δύο, δεν πειράζει, δεν θα είναι προστάνατον το πράγμα. Κάτι παίρνουμε σαν απόφαση, υποχωρούμε. Εκεί έχουμε το Πνεύμα του Θεού. Όταν, αγαπητοί μου, κάποτε οι σύζυγοι δεν συμφωνούν, και μπορεί κάποτε η γυναίκα, επειδή ο σύζυγός της πήρε μία απόφαση για κάτι, τι να σας πω, για τα έπιπλα, ας πούμε, είπε να πάρω αυτά έπιπλα, τα πήραμε. Η γυναίκα να λιώνει και να μαραζώνει και να κλαίει κάθε μέρα, γιατί δεν πήραν τα έπιπλα που ήθελε. Έβρε, αδελφέ. Μπορεί το σπίτι αυτό να έχει ειρήνη εκεί μέσα? Επί υλικών πραγμάτων, τι λέγει ο Άγιος Άκος Ήρος, ποτέ μη μετανοήσεις. Επί υλικών πραγμάτων, μπορεί να μην πήραμε κάτι όσο το θέλαμε, πήραμε κάτι πιο κατώτερο, δεν πειράζει. Καλά να είμαστε, καλά να είμαστε, τίποτε άλλο. Πρέπει να μαλώσουμε? Πρέπει να έχουμε γκρίνια συνέχεια? Λοιπόν, νομίζω όσο ποτέ, όσο καμιά άλλη περίπτωση δεν έχει ανάγκη από το Άγιο Πνεύμα, όσο οι δύο σύζυγοι μέσα στο σπίτι. Πιστεύω να συμφωνείτε. Και προχωρούμε. Και πάλι, τις της δικαιοσύνης οπλίτες προσφωνή λέγον. Το Πνεύμα το Άγιον λέγει εις τους οπλίτας της αρετής, δικαιοσύνη θα πει αρετή, τους προσφωνεί και τους λέγει, και την περικεφαλαίαν του σωτηρίου δέξαστε, και την μάχεραν του πνεύματος ο εστί ρήμα Θεού, δια πάσης προσευχής και δεήσεως. Και πάλι, βλέπετε, δεν τα σχολιάζω όλα, ό,τι κυριότερο βρω κάπως. Μη μεθύσκεστε ίνο ενώ εστίν ασωτεία, αλλά πληρούστε εν πνεύματι λαλούντες εαυτής εν ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές. Τι ωραίο αυτό. Και μη μεθάτε με κρασί, στο οποίο υπάρχει ασωτεία. Δεν είναι στο κρασί, αν και η σύνταξη αυτό βγάζει εν το οποίο ίνο, εννοείται, το υποκείμενο είναι ο ίνος, αλλά θα λέγαμε ότι είναι ο τρόπος που θα χρησιμοποιήσουμε το κρασί. Συνεπώς, μη μεθάτε με κρασί στο οποίο υπάρχει ασωτεία. Το είπα έτσι για να μην νομίσουμε ότι ο Θεός έχει αποταμιεύσει μέσα στη δημιουργία πράγματα τα οποία καθε αυτά είναι ασωτεία προς Θεού. Ούτε τα ναρκωτικά. Τα ναρκωτικά δεν είναι κάτι που ο Θεός τα έκανε και περιέχουν μέσα τους την ασωτεία. Όχι. Εμείς κάνουμε κακή χρήση. Ύστερα μην ξεχνάτε ότι, αν το ξέρατε αυτό, σήμερα το έλεγα σε κάποιον, κάποιο παιδί, ο οποίος μου είπε του αρέσει πολύ ο καφές, του λέω, καφές, δεν θα πίνεις καφέ, δεν θα πίνεις καφέ, διότι και τα λοιπά. Και μάλιστα, παιδί, να πίνει καφέ είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Αν σας αρέσει, αν το κρίνετε σωστό, εξάλλου δεν το λέω εγώ, ούτε πρωτοτύπο, είναι γραμμένο, ο καφές δεν είναι εδόδημον προϊόν, δηλαδή φαγόσιμο. Ο καφές είναι φαρμακολογικών προϊόν, και θα έπρεπε να πουλιέται στα φαρμακεία και όχι στα μπακάλικα.
φταίει ο Θεός αν εμείς κάνουμε κακή χρήση των πραγμάτων? Βέβαια όχι ο Θεός. Λοιπόν, μη μεθάτε με κρασί στο οποίο υπάρχει ασωτεία, αλλά πληρούστε. Γιατί χρησιμοποιεί το πληρούστε? Διότι χρησιμοποίησε την μέθη, η οποία μέθη προϋποθέτει μια πλήρωση, ένα γέμισμα. Για αυτό χρησιμοποιεί το ρήμα πληρούστε, με πνεύμα Άγιον και να λαλείτε στους εαυτούς σας ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικά. Ακόμα λίγα κάνα σχόλιο να πούμε εδώ. Αγαπητοί μου, το θέμα του κρασιού ή των υνοπνευματοδών ποτών, ας το προσέχουμε. Πολλοί αδελφοί κάνουν μία χρήση που χωρίς να το καταλάβουν έχει γίνει κατάχρησης. Όταν κάθε μέρα πίνουμε ένα υνοπνευματόδες ποτόν, είτε κρασί είτε μπύρα, πολύ χειρότερα αν αυτό είναι τσίπουρο ή ούζο, εάν καθημερινά πίνουμε και παίρνω αυτά τα ελληνικά, τι να πω για τα ξένα τα οποία είναι 90 βαθμοί υνόπνευμα, τι να πω. Τι πιστεύετε, αν κάθε μέρα χρησιμοποιούμε στα γεύματά μας μεσημέρι και βράδυ υνοπνευματώδες ποτών, τι νομίζετε? Υπερβολικό είναι αν σας πω? Δεν το λέγω εγώ, είναι γραμμένο ότι δημιουργείται μία χρονία, ένας χρόνιος αλκοολισμός, δηλαδή μία χρονία δηλητηρίαση, η οποία δεν φαίνεται. Πολλές φορές νομίζουμε ότι η οξία δηλητηρίασης είναι εκείνη που είναι επικίνδυνη, και η οξία δηλητηρίασης είναι η μέθη, αλλά η άλλη είναι βραδεία αλλά ασφαλής. Ο Τίχαμερ Τόθ, αυτός ο Ούγγρος συγγραφέας που με βιβλιαράκια του έχουν μεταφραστεί παλιότερα χρόνια, τα διάβαζαν οι νέοι μας, είχε γράψει ένα βιβλιαράκι «Οι νέοι και το αλκοόλ», συνιστά και λέει στους φοιτητάς: παιδί μου, όσο είσαι φοιτητής, μη πιείς καθόλου υνοπνευματώδη ποτά. Ένας γιατρός χειρούργος, ξένος, στην παρατήρηση γιατί δεν πίνει υνοπνευματώδη ποτά, είπε: διότι θέλω όσο μπορώ περισσότερο περνώντας ηλικία μου, να έχω σταθερό χέρι για να μπορώ να εγχειρίζω. Έτσι θα λέγαμε ότι δεν είναι αμαρτία το υνοπνευματώδες ποτόν όταν γίνεται μία λογική χρήσης. Η Εκκλησία μας πάρα πολύ σοφά, όταν έχει βάλει την νηστεία του λαδιού, ταυτόχρονα έχει βάλει και την νηστεία του κρασιού. Όταν νηστεύουμε από λάδι, δεν πίνουμε υνοπνευματώδη ποτά. Αυτό είναι πασίγνωστο. Γι' αυτό όταν τρώμε λάδι, συγγνώμη, όταν είναι μια Τετάρτη Παρασκευή, εννοείται εκτός Σαρακοστής, και είναι γιορτή, τότε το ορολόγιο γράφει «κατάλυσης ίνου και ελαίου», που σημαίνει ότι το υνοπνευματώδες είναι της στάθμης του ελαίου. Νηστεύεις λάδι, δεν θα πεις υνοπνευματώδες ποτών. Ωραίος τρόπος αυτός, ώστε από τη μια αυτό, από την άλλη η εγκράτεια που πρέπει να υπάρχει κατά τη διάρκεια μιας νηστείας, Σαρακοστής, Τετάρτη, Παρασκευή, Σαρακοστές. Τώρα η εγκράτεια είναι και τις Κυριακές που νηστεία μεν δεν υπάρχει, έξω από Σαρακοστές εννοείται, αλλά δια το εδέσιμον της ημέρας υπάρχει εγκράτεια, ή την ημέρα που θα κοινωνήσουμε ή ό,τι άλλο, τότε ή όπως είναι η διακαινήσιμο σε εβδομάδα, κατάλυση σε όλα, αλλά εγκράτεια στις σχέσεις των συζύγων. Τότε ωραιότατα υπάρχει η ανάπτυξη της εγκρατείας σε όλα τα πράγματα. Έρχεται δηλαδή σε αυτό το άλογον,
Είπα άλογον, ήθελα να πω ύπος, αλλά καλύτερα ο ύπος είναι άλογον ζώων. Και άλογος είναι επίθετο και δεν είναι ουσιαστικό. Και έτσι έφυγε ο ύπος και έγινε ο ύπος άλογον. Άλογον είναι όμως και η γάτα, δηλαδή άλογον ζώων. Και ο σκύλος άλογον ζώων. Θα πει, δεν έχει λογική. Αυτό λοιπόν το άλογον, τα ένστικτα, έρχεται η Εκκλησία με το σοφό αυτό τρόπο να σου βάλει στα χέρια τα ηνία, για να μπορείς να κρατάς αυτό το άλογον που είναι μέσα σου, αδελφέ μου. Αυτό αλήθεια δεν είναι πολύ σοφόν? Ένας Γάλλος γιατρός, ο Ρενέ Μπιό, ήταν συνεργάτης του Αλέξη Καρέλ, έγραψε ένα βιβλίο σχετικά με την οικογένεια, και γράφει το εξής: ο ειδονισμός στους συζύγους είναι το σαράκι της ευτυχίας του γάμου. Να το πάλι μια φορά. Ο ειδονισμός στους συζύγους είναι το σαράκι της ευτυχίας του γάμου. Θέλετε να μιλήσω ότι σε αυτή την αναζήτηση του ειδονισμού υπάρχει κατόπιν η πτώση στις διαστροφές, ένα φαινόμενο τόσο δυστυχώς συνηθέστατο στην εποχή μας? Όταν λοιπόν αναζητείτε με κάθε τρόπο το ειδονιστικό στοιχείο, τότε πεθαίνει ο γάμος, πεθαίνει η ευτυχία του γάμου. Και η Εκκλησία όταν βάζει την εγκράτεια, την βάζει σοφότατα εν Αγίω Πνεύματι. Και το κρασί σου λέει όχι κατάλυση ινού, όταν είναι Σαρακοστή ή Τετάρτη Παρασκευή, σου βάζει γκέμια. Η Εκκλησία σου λέγει δεν θα συνέρχεσαι ημέρες Σαρακοστής και νηστείας, σου βάζει γκέμια για να περιοριστεί ο ειδονισμός. Όπως και στο θέμα του φαγητού, να μην πέσει στη γαστριμαργία. Και όλα αυτά είναι τόσο σοφά στη μορφή τους, στην ποιότητά τους και στην ποσότητά τους. Είπα και στην ποσότητά τους. Αν λογαριάσετε κάτι παραπάνω από το μισό χρόνο, δηλαδή κάτι παραπάνω από τις 180 ημέρες το χρόνο, υπάρχει νηστεία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή οι μισές μέρες είναι νηστεία. Και μια που σε αφήνει, μετά σε τραβάει πάλι πίσω. Πόσο σοφά. Γι' αυτό πρέπει να εκτιμήσουμε τους κανόνες της Εκκλησίας μας. Δεν είναι βάναυση, δεν είναι αψυχολόγητη, είναι σοφή. Είναι σοφή γιατί έγιναν εν πνεύματι Αγίου, όπως τώρα όλα αυτά σας τα λέγω. Ακόμη μη μάθετε τα παιδιά σας, επανέρχομαι στο θέμα του εινοπνεύματος, μη μάθετε τα παιδιά σας να πίνουν εινόπνευμα. Μερικοί μπαμπάδες θέλουν τους κανακάριδες των, αν έχουν ένα κανακάρι, έναν, και ο Θεός να φυλάξει το παιδί πως το χαλούν. Θα τρομάξετε να σας πω. Γιατί να τρομάξετε όμως? Πιθανότατα το έχετε δει και ίσως και πολλές φορές. Να μαθαίνουν το μικρό παιδί, το αγοράκι, από 4-5 χρονών, να του βάζουν εινοπνευματώδες ποτών, λίγο μπύρα, λίγο κρασί στο στόμα, για να συνηθίσει το εινόπνευμα. Ακούστε, για να γίνει άντρας. Συνηθίζουν το παιδάκι να βλασφημά τα θεία. Μην σας κάνει εντύπωση. Ξέρετε γιατί? Για να γίνει άντρας. Αν τώρα η μέθη και η βλασφημία συνιστούν στοιχεία του ανδρισμού, τα θέτω υπό την κρίση σας και μπορείτε να σκεφτείτε μόνοι σας.
Ακόμη υπάρχουν γυναίκες, γιατί είναι στο χώρο αυτών των ποικίλων περιέργων αντιλήψεων, διαστρεβλωμένων αντιλήψεων, οι οποίες θα ήθελαν έναν άνδρα. Γιατί έτσι θα τον ήθελαν? Γιατί νομίζουν ότι η αρενοπότητά του εκεί βρίσκεται, αν καπνίζει, αν πίνει και πέφτει και ξύλο. Ναι, υπάρχουν τέτοιες γυναίκες και πέφτει και ξύλο. Δηλαδή, τέτοιες γυναίκες θέλουν να φάνε ξύλο. Γιατί έτσι έχουν την αίσθηση ότι ο σύζυγος έχει αρενοπότητα, είναι άνδρας. Αυτά όλα, αγαπητοί μου, είναι στοιχεία διαστροφής. Είναι στοιχεία διαστροφής. Μια φορά είχα πάει σε ένα σπίτι. Ήμουνα νέος. Βέβαια, τώρα πρώτη φορά το λέω αυτό δημοσίως, δεν ξέρω αν έπρεπε να το πω. Επεσκέφαζα κάτι ραδιόφωνο, ήμουνα ραδιοηλεκτρολόγος, πάλι ποτέ. Και είχα πάει σε γνωστή μας μάλιστα κυρία, το ραδιοφωνό της που είχε χαλάσει, το έφτιαξα, και της οποίας ο σύζυγος είχε πεθάνει. Ήσαν ηλικιωμένοι άνθρωποι, και αυτός πέθανε ηλικιωμένος άνθρωπος, και αυτή ήταν ηλικιωμένη η κυρία. Όταν πήγα το ραδιόφωνο, αντελήφθηκα, κάτι δεν πήγαινε καλά. Χωρίς να είμαστε καχύποπτοι άνθρωποι, αγαπητοί μου, πρέπει λίγο το μυαλό να παίρνει στροφή. Μου λέει, κάτσε λιγάκι, εγώ βιάστηκα να φύγω, είχα δουλειά. Λέει, κάτσε λιγάκι. Λέω, δεν έχω καιρό, έχω εργασία. Μου λέει, κάτι να σου προσφέρω, είναι ο πνευματόδης ποτό. Λέω, δεν πίνω. Μου λέει, ένα τσιγάρο. Λέω, δεν καπνίζω. Μου λέει, κάτσε λιγάκι. Αυτή κάτι άλλο γύρευε. Αλίμονο πόσοι πηγαίνουν νέοι τεχνίτες στα σπίτια να φτιάξουν κάτι και υπάρχουν τέτοιες γυναίκες οι οποίες και τα λοιπά. Αλίμονο, πολλές φορές αλίμονο. Και ένας νέος που μένει σε ένα σπίτι και πανδρεμένος ακόμη, να είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Πάρα πολύ προσεκτικός. Και τότε μου λέει, εγώ μάλιστα κάνω έτσι, δείτε να δω το ρολόι, ότι πέρασε η ώρα, ότι είμαι βιαστικός. Δηλαδή δημιούργησε ένα τεχνητό, τα λέγαμε έτσι, μια τεχνητή βιασύνη. Μου λέει, πά περίεργο, δεν πίνεις, δεν καπνίζεις, δεν. Και άφησα πίσω αποσοποιητικά στο δεν. Ό,τι εννοούσε. Δυστυχώς πολλές φορές έτσι νομίζουν τον άνδρα. Τα ακούτε? Μη μεγαλώσετε τα παιδιά σας με τέτοιο πνεύμα, γιατί είναι καταστροφή. Είναι καταστροφή. Μη μεθάμε λοιπόν με εινοπνευματώδη που είναι εκεί η ασωτεία. Μη μεθάμε, όπως μας λέγει το Πνεύμα του Θεού. Αλλά με τι να μεθάμε? Με Πνεύμα Άγιο, λέγει ο Λόγος του Θεού. Εκείνο το πληρούστε, δηλαδή να γεμίζετε από το Πνεύμα του Θεού. Και όταν γεμίζετε από το Πνεύμα του Θεού, τότε, ακούστε τότε. Ξέρετε οι μπεκρίδες τι κάνουν, ή μάλλον εκείνοι που εμέθησαν? Καταρχάς βέβαια τρικλίζουν στο δρόμο. Ύστερα αγκαλιάζουν τα τηλεγραφόξυλα. Ύστερα δεν βρίσκουν την κλειδαριά να βάλουν το κλειδί. Ύστερα όποιον βρουν στον δρόμο τον αγκαλιάζουν. Αλίμονο στον ιερέα που θα βρουν στον δρόμο τους, θα επιπέσει ο μεθυσμένος άνθρωπος να τον αγκαλιάσει και να τον φυλάει. Αγαπητοί μου, έχω πέσει θύμα, γι' αυτό σας το λέγω. Αλλά και τραγουδάνε στο δρόμο. Υπάρχει ευθυμία. Μπορεί να είναι μία, δύο η ώρα. Θα πάνε σπίτι τους, θα ανοίξουν τα παράθυρα γιατί έχουν ζέστη.
Ξέρετε, αυτός που πίνει έχει ζέστη, ζεσταίνεται. Είναι φαινομενική όμως αυτή η ζέστη. Απλούστατα, τα κύτταρα, αν τα λέω καλά να με συγχωρούν οι αδελφοί οι ιατροί, ή με προπέτησε μερικά τέτοια πράγματα, τι να κάνουμε όμως. Τα κύτταρα θέλουν να διώξουν το ινόπνευμα, γιατί είναι εχθρός του κυττάρου το ινόπνευμα, επειδή το κύτταρο το αφυδατώνει και το κύτταρο έχει ανάγκη από το νερό που έχει. Και έτσι λοιπόν το κύτταρο θέλει να διώξει το ινόπνευμα. Από πού τώρα να φύγει? Τα κύτταρα που είναι στην επιφάνεια, στο δέρμα, από εκεί διώχνουν το ινόπνευμα, δηλαδή μέσα από την επιδερμίδα. Γι' αυτό η επιδερμίδα και κοκκινίζει και είναι ζεστή. Αλλά είναι ψεύτικη ζέστη αυτή. Δεν είναι ζέστη από πραγματικές θερμίδες, όπως είναι από το ζάχαρο που θα φαστεί στα φίδα. Είναι ψεύτικη ζέστη. Γι' αυτό οι μπεκρίδες, άμα πέσουν έξω στον δρόμο να κοιμηθούν και κάνει και κρύο, ζεσταίνουν, σκάζουν. Το πρωί τους βρίσκουν ξυλιασμένους, παγωμένους, πεθαμένους. Γιατί? Γιατί ήταν ψεύτικη ζέστη αυτή. Δεν ήταν αληθινή. Έτσι λοιπόν ανοίγει τα παράθυρα και αρχίζει να τραγουδάει, να βάζει το ραδιόφωνο ή στη διαπασόν. Δεν λογαριάζει ότι είναι 2 τη νύχτα, ότι οι γείτονες κοιμώνται. Λοιπόν, και αυτός που γεμίζει από το Πνεύμα του Θεού τραγουδάει. Γι' αυτό είναι μέθη το Πνεύμα το Άγιον. Το λέγαμε, ενθυμίστε, ήταν σε αυτή την κατήχηση, την περσινή, δηλαδή στη 16-17, δεν θυμούμε. Είναι μέθη το Πνεύμα το Άγιον. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος, λαλούνται σε αυτής εν ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές. Προσέξτε τι λέει, λαλούντες εαυτής εις τους εαυτούς σας. Μην ανοίξετε τα παράθυρα και αρχίστε να ξεφωνίζετε, γιατί πώς θα σας εκλάβουν οι άνθρωποι. Αλλά εαυτής τι θα πει? Καταλέξτε πει στον εαυτό σας. Δηλαδή να σιγοψάλετε. Να σιγοψάλετε. Αυτό το θα πει λαλούντες εαυτής. Ο πνευματικός άνθρωπος που μεθά από το Πνεύμα του Θεού έχει την φρόνηση, έχει τετράγωνο το μυαλό του, είναι ωραίος άνθρωπος, χαρούμενος και ξέρετε, ευθυμή της ψαλέτο, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ευθυμή κάποιος να ψάλει. Και συνεπώς, όταν έχεις το Πνεύμα του Θεού, ευθυμείς και ευθυμώντας ψάλεις. Αυτή τη μέθη πρέπει πάντα να προσέχουμε. Και πηγαίνουμε λίγο πιο κάτω. Και πάλι, η χάρις του Κυρίου Ιησού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος με τα πάντων ημών. Αυτό είναι ένα ωραιότατο χωρίο και επιτρέψατε μου με αυτό να τελειώσουμε στη σημερινή μας μελέτη. Γιατί η παρακάτω παράγραφη είναι 34, 35, 36, 37 και 38. Κυρίως ξαναγυρίζει ο Άγιος Κύριλλος, διότι είναι η προτελευταία κατήχηση. Προτελευταία εκτός από τις μυσταγωγικές. Γιατί στην τελευταία, την 18η, είναι 18. Αυτή είναι η 18η. Βάλτε όμως και την προκατήχηση, γίνονται 19. Και 5 τις ημισταγωγικές, 24. Μας ομιλεί για την Ανάσταση των νεκρών. Φαίνεται όμως ότι μπορεί να αρχίσουμε φέτος, θα το δούμε, αλλά θα είναι πρώτο Θεός η κατήχηση, αν ζήσουμε, της επομένης χρονιάς, που αναφέρεται στην Ανάσταση των νεκρών. Αλλά σε αυτές τις παραγράφους που σας είπα προηγουμένως, ανανεώνει στους κατηχουμένους του τη φροντίδα να προσέξουν τώρα που πλησιάζει το θέμα της βαπτίσεώς του. Βέβαια κάνει και μνήμα για το Πνεύμα το Άγιον, αλλά κυρίως αναφέρεται σε αυτό, όπως λέει, βλέπε μήποτε κατά τον Σίμωνα προσέρχει της βαπτίζουσιν υποκρινόμενος.
όπως ο Σίμων, για τον οποίο έκανε λόγο στην προκατήγηση, στην πρώτη παράγραφο της προκατήγησεως. Μην εσαι λέγεις τον Σίμωνα τον μάγο που ζήτησε να βαπτιστεί, αλλά υπεκρίνετο κλπ. Κλπ. Ας είναι. Ας δούμε λοιπόν αυτό το χωρίο, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και πολύ γεμάτο. Ουσιαστικά αυτό είναι μία ευλογία. Εξάλλου με την ευχήν αυτήν την ευλογία, ο Απόστολος Παύλος τελειώνει τη Δευτέρα του προς Κορινθίους επιστολή. Θα το ξαναπώ. Η χάρις του Κυρίου Ιησού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος με τα πάντων ημών. Είναι δε τύπος ευλογίας της Καινής Διαθήκης. Επειδή λοιπόν είναι τύπος ευλογίας της Καινής Διαθήκης, που αναφέρονται εδώ και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, γι' αυτό ακριβώς η Εκκλησία μας έχει βάλει αυτόν τον τύπο μέσα στη Θεία Λειτουργία. Όταν βγαίνει ο ιερεύς και λέει «Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού Πατρός», βάζει το Πατρός, γιατί όταν λέει εδώ Θεόν εννοεί τον Πατέρα, «και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος», έτσι, αυτό βάζει η Εκκλησία, δεν αλλάζει, το γράμμα λίγο αλλάζει, αλλά το πνεύμα είναι το ίδιο. Δηλαδή ήθε να είναι μαζί με όλους εσάς. Είναι λοιπόν τύπος ευλογίας βασικής και θεμελιώδους σημασίας. Προσέξτε επάνω σε αυτό. Η ευλογία η οποία έκκινα φεύγει από τον Πατέρα, τον Υιόν και το Πνεύμα το Άγιον είναι θεμελιώδου σημασία, γιατί χωρίς την ευλογία δεν γίνεται τίποτα. Δεν ευωδούται τίποτα. Γι' αυτό, για να υπάρξει ολόκληρη η κτήσης, η δημιουργία, τόσο η έλογος, όπως είναι οι άνθρωποι. Ομιλώ για την ορατή, δεν ομιλώ για τους αγγέλους. Όχι ότι δεν θα έπρεπε να συμπεριληφθούν, απλώς. Όσο και η άλογος κτήσης, δηλαδή τα ζώα, όλα αυτά για να υπάρξουν χρειάζονται την ευλογία του Θεού. Τίνος Θεού, του Αγίου Τριαδικού Θεού. Γι' αυτό όταν ο Θεός έκανε την κτήση, τη δημιουργία, όλα τα ευλόγησε. Και τα ευλόγησε ως εξής. Όταν έκανε την άλογον κτήση, γιατί προηγήθηκε του ανθρώπου αυτή, γράφει το βιβλίο της Γενέσεως και ευλόγησε αυτά ζώα, φυτά. Ο Θεός λέγον αυξάνεστε και πληθύνεστε. Πού έγκυται η ευλογία? Εις την αύξηση και εις την πλήθυνση. Όταν έκανε τον άνθρωπο, έπρεπε και εκείνος να ευλογηθεί κατά μείζωνα λόγο. Και γράφει η Γραφή και ευλόγησαν αυτούς. Προσέξτε τα ζώα αυτά, τους ανθρώπους αυτούς. Ο Θεός λέγον αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσατε την γη και κατακυριεύσατε αυτής. Διαμέν τα ζώα υπάρχει μόνο το αυξάνεστε και πληθύνεστε, δια δε τον άνθρωπο αναφέρονται τέσσερα στοιχεία. Είναι η αύξηση, η πλήθυνση, η πλήρωση της γης και η κατακυρίευση της γης. Δηλαδή να είναι ο άρχον, ο Κύριος της δημιουργίας, ο άνθρωπος. Αλλά έπρεπε να ευλογηθεί όχι μόνο ο χώρος που απαιτελεί το από το ζωικό και φυτικό βασίλειο, έπρεπε να ευλογηθεί και ο χρόνος. Και όταν ο Θεός ετελείωσε τη δημιουργία, έρχεται τώρα να ευλογήσει τον χρόνο. Και ευλόγησε ο Θεός την ημέραν την εβδόμη και υγείασε αυτήν. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι η ολόκληρη κτήση
ευλογείται για να μπορεί να σταθεί και ευλογείται από τον Άγιον Τριαδικών Θεών. Μάλιστα, να δείτε το αντίθετο, ο ψαλμοδός λέγει: αποστρέψοντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Όταν σύ ο Θεός στρέψεις το πρόσωπον σου και δεν δίδεις πλέον την ευλογία σου, τα πάντα θα μπουν μέσα σε μία ταραχή, σε ένα σεισμό, σε μία κατάσταση που θα είναι ξένη προς τα δημιουργήματα. Όταν ο Χριστός ήλθε στη γη, ομοίως ευλόγησε τα πάντα. Ευλόγησε τους μαθητάς του. Ευλόγησε τα ύδατα. Ευλόγησε το ψωμί στους 5.000. Ευλόγησε το κρασί στο γάμο της Χανά, της Κανά. Ευλόγησε την αλληλεία όταν πιάσαν πολλά ψάρια οι μαθητές. Ευλόγησε τα πάντα. Ευλόγησε την Εκκλησία. Ανερχόμενος ο Κύριος προς τον ουρανόν, επάρας, λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, τα σχήρας αυτού, σήκωσε τα χέρια του, ευλόγησε αυτούς, ποιους, τους μαθητάς, και γένα το εν το ευλογήν αυτών αυτούς, και ενώ τους ευλογούσε, διότι οι μαθητές ήσαν ο πυρήνας της Εκκλησίας, διέστη από αυτόν και ανεφέρετο εις τον ουρανόν. Έφυγε και έμεινε στον ουρανό ευλογώντας διαρκώς ολόκληρη τη δημιουργία, προπαντός δε την Εκκλησία του. Βλέπετε λοιπόν ότι η ευλογία είναι θεμελιώδους σημασίας. Στην Εκκλησία της Παλαιάς Διαθήκης η ευλογία ήταν πρωταρχική σημασία. Θυμηθείτε παρακαλώ, όταν επήγε ο Ισάφ κλαίγοντας, δεν υπάρχει για μένα πατέρα μου, στον Ισάκ, δεν υπάρχει για μένα πατέρα μου ευλογία. Δεν υπάρχει ευλογία. Εδώ ήταν δε η ευλογία του πρωτοτόκου για να φέρει το Μεσσία. Λέει δεν υπάρχει. Πατέρα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Τα χωράφια σου να πηγαίνουν καλά, τα ζώα σου να πηγαίνουν καλά. Την έχασε την ευλογία του να φέρει το Μεσσία. Και λέει και η Διαθήκη πάνω σε αυτό, αν και έκλαιγε γοερός, δεν μπόρεσε να πάρει την ευλογία. Σπουδαίο πράγμα η ευλογία. Αλλά ο Θεός, όταν δίδει τις εντολές του, λέει: μη φοβηθείς το 7ο έτος να δανείσεις, γιατί τότε τα δάνεια εχαρίζοντο. Ήταν ευεργετικός νόμος αυτός του Θεού. Ή να δώσεις ελεημοσύνη ή ό,τι άλλο, διότι αν δώσεις, τότε ο Κύριος θα σε ευλογήσει. Πολύ ωραίο. Και υπάρχει δε τύπος της ευλογίας, είναι στους αριθμούς. Κι άλλες φορές σας τον έχω πει αυτόν τον τύπο. Γρήγορα σας τον λέω, γιατί περνάει η ώρα. Και ελάλησεν Κύριος προς Μωυσήν λέγον, λάλησον Ααρών και της Υιής αυτού λέγον, ούτως ευλογήσετε τους Υιούς Ισραήλ λέγοντες αυτής. Έτσι εσείς ιερείς θα ευλογείτε το λαό. Γι' αυτό εντολή είναι αυτό, εντολή. Γι' αυτό σας λέω να σας ευλογεί ο Κύριος, να σας ευλογεί ο Κύριος όλη την ώρα, όπως περνάτε. Να σας ευλογήσω ο Κύριος, να σας ευλογήσω ο Κύριος, συνέχεια. Είναι εντολή, είναι εντολή. Και την έχετε ανάγκη την ευλογία, διότι όπως λέγει παρακάτω, και επιθύσουσι το όνομά μου επί τους Υιούς Ισραήλ, και εγώ Κύριος ευλογήσω αυτούς. Δεν ευλογεί ο ιερεύς, ευλογεί ο Κύριος. Αρκεί να βάλουν το όνομά μου, λέει, σε αυτούς. Όταν εγώ σας λέγω να σας ευλογήσει ο Κύριος, επιθέτω το όνομα του Κύριου σε εσάς και παίρνετε την ευλογία από τον Θεό. Μην το πάρετε λοιπόν ότι είναι μια λεπτομέρεια να ζητήσουμε την ευλογία. Προσέξτε,
Ακούστε και τον τύπο της ευλογίας. Ευλογήσε σε Κύριος, είναι σε διατύπωση ευκτικής. Και φυλάξε σε, το ξέρουμε αλφαγιώτα, όλα αλφαγιώτα. Να σε ευλογήσει ο Κύριος και να σε φυλάξει. Επιφάνε Κύριος το πρόσωπον αυτού επί σε και ελεήσε σε. Να δείξει το πρόσωπό του ο Κύριος εσένα ευμενές πρόσωπον και να σε ελεήσει. Επάρε Κύριος το πρόσωπον αυτού επί σε και δώσει ειρήνη. Να σηκώσει ο Κύριος το πρόσωπό του και να σου δώσει ειρήνη. Και όπως λέγει ο Προκόπιος, επιθύσουσιν. Ωράς, βλέπεις, ότι το όνομα του Κυρίου τας ευλογίας ενεργεί ούτω στόμα του λέγοντος. Όχι ο Κύριος που λέει την ευλογία, αλλά ο Κύριος ευλογεί. Όθεν καν αμαρτωλός ευλογεί, ομοίως ενεργείται παρά το πιστό δεχομένο την ευλογία. Και αν εγώ είμαι αμαρτωλός άνθρωπος, εσείς θα πάρετε την ευλογία του Θεού. Γιατί δεν είναι από μένα, εγώ δεν είμαι πηγή ευλογίας. Πηγή ευλογίας είναι ο Θεός. Ερχόμεθα στην Καινή Διαθήκη. Πρόσεξε. Τι έχουμε? Η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή αν πάρω το αγιογραφικό, με τα πάντων ημών. Γιατί λέγει αυτά τα τρία πράγματα με διαφορετική τοποθέτηση? Λέει, ως προς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, λέγει η χάρις. Γιατί? Διότι απλούστατα εμφανίζεται καταρχάς ο Άγιος Τριαδικός Θεός που ευλογεί, αλλά όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο πρώτο του κεφάλαιο, η χάρις δια Ιησού Χριστού εγένετο. Τι θα πει χάρις εδώ? Έχει δύο σημασίες. Καταρχάς μεν τη σημασία που λέμε για έναν κατάδικο, του δώσαμε χάρη, δηλαδή τον αμνηστεύσαμε, τον βγάλαμε από τη φυλακή, χάρις. Αυτό πως έγινε? Ήρθε ο Χριστός και μας έδωσε τη χάρη. Ας μου επιτραπεί, εδώ βλέπετε λιγάκι δίστασα, κόμπιασα να το πω. Ήθελα να πω το ρήμα εγένετο, αλλά προσπαθούσα να βρω ένα παράλληλο για να σας το μεταφράσω. Ορθώς είπε εγένετο και όχι έδωσε. Ξέρετε γιατί? Διότι δεν είναι κομιστής της χάριτος ο Χριστός, αλλά ο ίδιος είναι η χάρις που μας δόθηκε. Γι' αυτό λέγει πολύ θεόπνευστα ότι η χάρις δια Ιησού Χριστού όχι εδόθη, αλλά εγένετο. Λίγο πιο πάνω στο κείμενο λέει ο νόμος δια Μωυσέως εδόθη. Γιατί ο Μωυσής δεν είναι η πηγή του νόμου, ο Μωυσής είναι ο μεσάζων. Ορθώς λοιπόν είπε εδόθη, εδώ εγένετο, γιατί ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός είναι η χάρις. Να δείτε την ακρίβεια του πράγματος. Κατόπιν τι λέγει? Και η αγάπη του Θεού και Πατρός, λέμε στη Θεία Λειτουργία. Ναι, διότι η αγάπη του Πατρός έστειλε τον Υιόν και το Άγιον Πνεύμα εις τον κόσμο. Ούτω γαρηγάπησεν ο Θεός τον κόσμο, ώστε, λέει στο τρίτο κεφάλαιο 16 στίχος ο Ιωάννης, ώστε έδωκε τον Υιόν του τον μονογενή. Ώστε λοιπόν η αγάπη ανήκει στον Πατέρα, η χάρις ανήκει στον Υιόν. Και τι λέει παρακάτω? Και παρακάτω λέγει και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι μαζί σας. Η κοινωνία. Γιατί λέει η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος? Γιατί το Άγιο Πνεύμα μένει μαζί μας. Θα σας στείλω, λέει ο Κύριος, άλλων παράκλητων που θα μένει μαζί σας στην Εκκλησία. Αυτό το θα μένει σημαίνει θα έχετε κοινωνία. Να το πω έτσι απλό ελληνικά, θα έχετε συντροφιά το Πνεύμα το Άγιον. Γι' αυτό λέγει και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι μαζί σας. Τι ωραίος τύπος ευλογίας, αγαπητοί μου. Και αν ξέρετε, αρχίσουμε να έχουμε μια λειτουργική αγωγή
και γεωγραφική και τα καταλαβαίνουμε αυτά όταν είμεθα στη λειτουργία, ούτε καθόμεθα με τα χέρια στις τσέπες, ούτε ακόμη καθόμαστε την ώρα που βγαίνει ο ιερεύς να δώσει την ευλογία. Πολλοί κάθονται γιατί δεν έχουν γνώση του πράγματος και δεν υπάρχει αυτό που λέμε λειτουργική αγωγή. Λείπει. Όταν όμως αυτά τα πράγματα αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε, τότε, ο τότε, εκείνη τη στιγμή θα πείτε: πω πω, παίρνω την αγάπη του Πατρός, παίρνω τη χάρη του Υιού και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Πόσο πιο μεγάλη ευλογία είναι από κάθε άλλη ευλογία που ποτέ δόθηκε στους ανθρώπους. Αγαπητοί μου, αυτά για απόψε.